Μια ακόμη πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με αφορμή τις κλιματικές αλλαγές και τα προβλήματα που δημιουργούνται στον πλανήτη ανέλαβε ο Δήμος του Βόλου. Ειδικότερα ο Δήμαρχος Αλέκος Βούλγαρης και η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κερασία Μπαρτζιώκα εν όψη της Παγκόσμιας Συνόδου για το Κλίμα στην Κοπεχάγη διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα SOS για τον πλανήτη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου με σκοπό να στείλουν οι μαθητές της πόλης ένα ηχηρό μήνυμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να ενημερώσουμε ξανά πάλι τους συμπολίτες μας ότι η πόλη του Βόλου έχει μια πρωτοτυπία σε αυτή την προσπάθεια, δεδομένου ότι είναι από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα που συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγχρηματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο LIFE, που αφορά την μείωση αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ως Δήμος Βόλου πάντοτε ευαισθητοποιούμε τους μαθητές και τους νέους και τους συμπολίτες μας σε περιβαλλοντικά προγράμματα και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους νέους ανθρώπους και για τους μαθητές, γιατί σε αυτή την προσπάθεια γίνονται κοινωνοί ενός καλύτερου περιβάλλοντος για δράσεις, για το περιβάλλον που είναι πολύ σημαντική υπόθεση όλων μας. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και οι πρόσφατα βραβευμένες στη Σουηδία εργασίες μαθητριών του 5ου Λυκείου Βόλου. Πρόσφατα βρεθήκαμε στη Σουηδία, στο Λούντ, σε ένα συνέδριο που προηγείται από τη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπενχάγη και με μεγάλη μας ευχαρίστηση και χαρά διακριθήκαμε. Θέμα της εργασίας μας και της πρότασής μας ήταν πώς να πείσουμε τους καταστηματάρχες μαγαζιών σε κάθε πόλη η οποία ήταν στην ομάδα μας να αντικαταστήσει τις πλαστικές σακούλες και αντί για αυτές να χρησιμοποιεί βιοδιασπόμενες, χάρτινες ή υφασμάτινες τσάντες. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για να αλλάξει το κλίμα, ας πούμε, προς το καλύτερο. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Και εμείς ξεκινάμε από το να πείσουμε τα μαγαζιά να μην χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων. Να ληφθούν πραγματικές αποφάσεις στην Κοπεχάγη για την προστασία του κλίματος και να μην υπάρχει απλώς μια πολιτική συμφωνία με γενικόλογες αναφορές. Το κλίμα πρέπει να προστατευτεί, αφορά τις επόμενες γενιές. Είναι υποχρέωση όλων μας να υπάρχει μια δέσμη μέτρων που κάνει τη ζωή όλων καλύτερη, με προστασία του περιβάλλοντος, με εξοικονόμηση ενέργειας, με κάθε δράση που προστατεύει τη ζωή και προστατεύει και κάθε κοινωνική ομάδα.